ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε λοιπόν στο θέμα για το οποίο σας έχουμε καλέσει. Δημήτρη. Καλησπέρα και από μένα καταρχάς. Κύριε καλημέρα. Κύριε Τριανταφύλου, είδαμε πριν από λίγες μέρες ότι η ΕΠΣ Καστοριάς έβγαλε μια ανακοίνωση, μια επιστολή μάλλον, προς την ΕΠΟ με προτάσεις της για την επανέναρξη της ΓΑΜΑ Εθνικής. Έτσι ακριβώς είναι το πράγμα. Στείλαμε μια επιστολή την οποία τη συντάξαμε τις 1 Μαρτίου μετά την απόφαση της ΕΠΟ ότι ξαναξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Υπήρξε μια οδηγία από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ότι ξεκινάνε οι προπονήσεις πρώτα στο γυναικείο ποδόσφαιρο και στο αεραστεχνικό της ΓΑΜΑ κατηγορίας, και υπήρξαν μετά προτάσεις από διάφορους παράγοντες για τον τρόπο που θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Κύριε Τριανταφύλου, δώστε μας μια μικρή ιδέα, ποιες είναι οι προτάσεις της ΕΠΣ Καστοριάς για την αυτή. Και αν μπορούμε, και αν... να, πούμε ότι, αν μπορούμε και αν... να πούμε ότι μπορεί να ξεκινήσει πρωτάθλημα τέτοια έτσι εποχή, κύριε Τριανταφύλου, δηλαδή, έτσι, τι να πω. Να σας πω, η ΓΑΜΑ Εθνική και το γυναικείο ποδόσφαιρο έχουν την ατυχία να μην εκπροσωπούνται από κάποιον φορέα, από κάποιον πρόεδρο, από κάποια λίγκα. Σωστό. Εκπροσωπούνται από την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ σαν ομοσπονδία από το καλοκαίρι το 20 βρίσκεται σε ακυβερνησία πλήρη, γιατί έπρεπε να γίνουν εκλογές το 20 τον Ιούνιο. Αναβληθήκανε, πήραμε ημερομηνίες 6-7 φορές. Έχει υπάρξει αλλαγή της ημερομηνίας των εκλογών. Οπότε καταλαβαίνετε, κάποια πράγματα δεν λειτουργούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο καθένας βγαίνει και λέει το τι μπορεί να γίνει και να εξυπηρετεί στα δικά του συμφέροντα. Τα σωματεία που κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπεί ο καθένας μας. Εμείς κάναμε μια, βγάλαμε μια ανακοίνωση, μάλλον μια επιστολή στείλαμε στον πρόεδρο και δίνουμε προτάσεις οι οποίες θα είναι προς την πλευρά του δίκαιου ποδοσφαίρου. Για να τις ακούσουμε λοιπόν. Καταρχήν είμαστε σύμφωνοι, λέμε, να ξεκινήσουν τα παιχνίδια και να παίρνονται στα γήπεδα. Και όποιος αξίζει να προβιβάζεται. Γιατί εδώ έχουμε το παράδοξο τώρα, όπως πέρσι θυμάστε, μας οδηγήσανε στο να κάνουμε κλήρωση και να βγάλουμε κυπελούχο. Ή όπου τελείωσε το πρωτάθλημα και έκλεισε να βγει πρωταθλητής. Ναι, έτσι και αυτό, ότι πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, εμείς πάμε σαν ένωση, θέλαμε 6 αγωνιστικές να τελειώσει το πρωτάθλημα και η οδηγία ήταν από την Ομοσπονδία, όποιος ήταν πρώτος εκείνη τη στιγμή, ακριβώς. Να βγει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δικαιοσύνη όταν κατά αυτόν τον τρόπο ανακηρύσσει πρωταθλητές ή κυπελλούχους. Οπότε εμείς είπαμε ότι είμαστε σύμφωνοι να παίζουν τα παιχνίδια στα γήπεδα και να προβιβάζεται αυτό που αξίζει. Πρακτικά όμως, κύριε Τραβίλο, πείτε ότι ξεκινάμε τώρα. Πότε θα τελειώσουμε? Και δεν ξεκινάμε τώρα. Τώρα θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει οι προπονήσεις. Ναι. Αν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα ξεκινήσει τουλάχιστον τέλος του μήνα. Και θα πρέπει να τελειώσει μέσα στο καλοκαίρι. Σας λέω ότι η οδηγία είναι να ξεκινήσουν οι προπονήσεις, ότι ξεκινήσαν οι προπονήσεις. Χωρίς να έχουν εξασφαλίσει στα σωματεία, γιατί μιλάμε για αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Δεν έχουν εξασφαλίσει στα σωματεία τον τρόπο που θα γίνουν τα τεστ καταρχήν. Ποιος θα αναλάβει το κόστος. Ναι, σωστό. Γιατί μια ανακοίνωση καλυθέας το αφήνει αυτό και αυτό να εννοηθεί. Δηλαδή δεν είναι κόστος των τεστ. Που δεν θα γίνουν μια φορά, πρέπει να γίνονται υποτίθεται κάθε σε κάθε αγώνα. Είναι γιατροί. Το πρωτόκολλο προβλέπει μια φορά τη βδομάδα. Ναι. Από εκεί που ήμασταν στα μοριακά τεστ, αλλάξαμε στο αεραστικό ποδόσφαιρο, βάλαμε τα rapid test. Μάλιστα. Εντάξει, να συμφωνήσουμε ότι και τα rapid test είναι αξιόπιστα μέχρι ένα βαθμό. Αλλά το κόστος ποιος θα το αναλάβει. Όπως και οι διαιτησίες. Και οι διαιτησίες. Μην ξεχνάμε και τις διαιτησίες χωρίς κόσμο στο γήπεδο. Έτσι. Ξεχνάνε, σας είπα, ότι μιλάμε για αεραστικό ποδόσφαιρο. Εκεί λοιπόν η ΕΠΣ, γιατί λένε ότι μήπως τα καλύψει η ΕΠΣ, μήπως κάποιος δήμος, μήπως κάποια νομαρχία. Στο κομμάτι που σας αφορά, κύριε Τριανταφύλου, υπάρχει δυνατότητα να καλύψετε κάτι ή μέρος όλων αυτών εσείς?
σαν ΕΠΣ δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχουν τα λεφτά. Μάλιστα. Γιατί σας είπα ότι εμείς εξαρτώμαστε από τις εισφορές που παίρνουμε από τα σωματεία και από την εισφορά που παίρνουμε από την ΕΠΟ. Από την ΕΠΟ σας εξήγησα ότι από το καλοκαίρι και μετά υπολειτουργεί η όλη κατάσταση. Ναι. Έχουμε πάρει όλη την χρονιά, να καταλάβετε, όλο το 20, 10.000 μόνο σαν επιχορήγηση. Τα σωματεία δεν υπήρξαν συνδρομές, γιατί έτσι κι αλλιώς βλέπαμε την κατάσταση ότι είναι δύσκολη. Δεν πήραμε ούτε για τα σωματεία τις εγγραφές, ούτε καν τις δηλώσεις συμμετοχής για το πρωτάθλημα, ούτε για το κύπελλο. Δεν έχουμε εισπράξει από τα σωματεία τίποτα για να μπορεί να υπάρχει ευχέρεια να αναλάβει η Ένωση κάποιο κόστος. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως κάνουμε κάποιες ενέργειες σαν Ένωση. Συναντηθήκαμε αυτή τη βδομάδα με τον Περιφερειάρχη, την Παρασκευή μάλλον που μας πέρασε. Σήμερα συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο. Είναι δεκτικοί οι άνθρωποι να αναλάβουν. Για πείτε μας εδώ λεπτομέρειες λίγο, για πείτε το λίγο ξανά αυτό και πιο αναλυτικά. Λέω ότι την Παρασκευή επισκεφτήκαμε τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κ. Σαββόπουλο. Ναι. Έδειξε ο άνθρωπος την διάθεση να βοηθήσει στην πλευρά. Πέρα από τη διάθεση, δηλαδή σίγουρα θα δώσει και χρήματα, αυτό καταλάβαμε. Όχι, μίλησε με την αρμόδια υπεύθυνη του ΕΟΔΗ. Όσον αφορά τα τεστ rapid test. Να κάνει τα rapid test όπως γίνεται τώρα αυτή την ώρα μάλιστα στην Κύκνο. Μπράβο. Η οδηγία που έχουν και αυτοί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι να μην κάνουν οργανωμένα τεστ σε ομάδες ερασιτεχνικές. Μάλιστα. Άρα από τη μια σου δίνουν το πράσινο φως να ξεκινήσεις τις προπονήσεις. Από την άλλη η οδηγία που υπάρχει είναι να μην κάνουν ομαδικά τεστ σε σωματεία. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας παραλογισμός γύρω από το. Είναι παραλογισμός. Δηλαδή, για να είμαστε νομιμοί, θα πρέπει οι παίχτες της Καλλιθέας να πηγαίνουν στα τυχαία τεστ του Rapid Test στην Κύκνων, να κάνουν εκεί το τεστ εθελοντικά και να λένε: Νάτα, εδώ έχουμε αρνητικά. Και να είναι ακριβώς. Και τέτοιο. Έτσι? Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Και το είναι θέμα δυνατόν. Είναι να μην βγει κάποιο κρούσμα. Αν βγει κάποιο κρούσμα, εκεί να δούμε τι θα γίνει. Εκεί τι γίνεται. Σας είπα πάντως ότι από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Σαββόπουλου και από την πλευρά του Δημάρχου, ό,τι ζητήσαμε ήταν οι άνθρωποι προς την κατεύθυνση το να βοηθήσουν τα σωματεία. Καταλαβαίνουν τις δυσκολίες που υπάρχουν. Οπότε, τουλάχιστον αν υπάρξει συνέχεια και δεν αλλάξει κάτι στο όλο θέμα, γιατί βλέπετε ότι από εκεί που ξεκινήσαμε προπονήσεις σε όλη την Ελλάδα, το ΓΑΜ Εθνική, κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν ήδη μπει στο κόκκινο έχουν σταματήσει τις προπονήσεις. Οπότε θεωρώ πως στο τέλος δεν θα υπάρξει επανεκκίνηση του πρωταθλήματος, τουλάχιστον της ΓΑΜΕΣ. Άρα λοιπόν αυτό είναι το συμπέρασμα σου, ότι στο τέλος δεν θα γίνει πρωτάθλημα, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε να προπονήσεις. Τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα έτσι πιστεύω, Χρήστο, και νομίζω πως είναι και το πιο λογικό και το πιο σωστό. Όταν δεν έχει ανοίξει η οικονομία, όταν βλέπετε επαγγέλματα τα οποία είναι κλειστά εδώ και τρεις μήνες, τέσσερις μάλλον από τον Νοέμβριο που μπήκαμε σε δεύτερη καραντίνα που μπήκε σε ένα στολί και το ποδόσφαιρο. Είναι δυνατόν να μιλάμε για αεραστεχνικό ποδόσφαιρο ότι θα ξεκινήσει? Ναι. Όταν η οικονομία όλης της χώρας έχει καταρρεύσει. Έχεις παραλιαστεί. Το ίδιο βλέπουμε και για τη γυναική ομάδα που επίσης είναι στην πρώτη εθνική, φαντάζομαι εκεί, και το ίδιο ισχύει και για εκεί. Κοιτάξτε, εκεί μπορούσε να υπάρξει μια διαφοροποίηση, γιατί είναι τουλάχιστον για την Α εθνική γυναικών, γιατί είναι δύο όμιλοι. Ναι. Είναι λίγα από τα σωματεία. Είναι και οι εθνικές κατηγορίες που πρέπει οπωσδήποτε να έχουν τα κορίτσια κάποια παιχνίδια. Δεν γίνεται. Έτσι, γι' αυτό υπάρχουν διεθνείς υποχρεώσεις. Ότι όταν είναι δύο όμιλοι, όταν είναι 20 ομάδες, είναι ελεγχόμενα τα πράγματα. Μπορούμε να πούμε ότι αναλαμβάνει είτε η Γενική Γραμματεία, είτε η Περιφέρεια, είτε ο Δήμος να αναλάβει τις μεταφορές. Αλλά και πάλι σας λέω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Το επαγγελματικό είναι τελείως διαφορετικό το ποδόσφαιρο. Είναι ότι χρηματοδοτούνται τα σωματεία. Είναι ότι ο επαγγελματίας, ο ποδοσφαιριστής, θα πάει σε συγκεκριμένους χώρους. Γιατί από το ποδόσφαιρο ζει. Ο ερασιτέχνης είναι μαθητής, είναι στο λύκειο, είναι εργαζόμενος ο οποίος το ποδόσφαιρο το για χόμπι. Είναι φοιτητής. Δεν μπορείς να περιορίσεις σε έναν κλειστό κύκλο. Ναι. Είναι και φοιτητής, είναι σωστά, είναι πολλά. Είναι άνθρωποι που θα πάνε για σεζόν το καλοκαίρι. Που αν ανοίξει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι το Μάιο θα ξεκινήσουν με τις δουλειές τους, θα καθίσει ο άλλος να σκεφτεί το ποδόσφαιρο. Ή τις πανελλαδικές του. Ξέρετε πότε τελειώνει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας, αν πηγαίναμε κανονικά στο πρόγραμμα? Μάρτιο. Στα τέλη Μαρτίου. Αυτό το μήνα θα τελειώναμε. Είναι δυνατόν τώρα αυτά τα παιδιά να τα αναγκάσεις να ξαναμπούν στα γήπεδα για προπονήσεις και για αγώνες? Και με τόσο καιρό απροπόντι, δεν είναι όπως αυτό που είπε και ο κύριος Τριανταφύλου, το ότι άλλο το επαγγελματικό, άλλο το ερασιτεχνικό. Στο ερασιτεχνικό, ίσως, όχι ίσως, σίγουρα
Είναι απροπόνητοι οι ποδοσφαιριστές. Πού να βρουν ρυθμό και όχι μόνο που θα βρουν ρυθμό. Θα τραυματιστούν οι παίχτες. Και το θέμα. Θα υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί. Εκ των υστέρων όμως, τώρα που τα βλέπουμε τα πράγματα, είμαστε Μάρτιο. Θα γινόταν κάτι αν είχαμε και αυτήν την κατηγορία να παίζει. Πιστεύετε ότι θα ήταν τόσο μεγάλη η επιβάρυνση στο να ξαπλωθεί ο κορονοϊός, κύριε Τριανταφύλου? Δηλαδή, ξέρετε, στο επαγγελματικό προφυλάξαμε τον κορονοϊό κλείνοντας το πρωτάθλημα αυτό. Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή αγωνίζονται η Super Link 1 με 14 ομάδες και η Super Link 2 με άλλες 12 ομάδες. Μάλιστα. Και έχει δοθεί και το πράσινο φως για το Football League. 26 σωματεία που μετακινούνται επαγγελματικά αποσχολούν από 50 άτομα, βάλαμε το κάθε σωματείο να αποσχολεί, είναι 1.200 άτομα. Ναι. Αν ξεκινήσει το αριστερικό ποδόσφαιρο, τη γάμα την γίνεται στο μόνο, που και η Football Link, που είναι και αυτή επαγγελματική και είναι με 20 σωματεία, και αυτή ακόμα βλέπετε δεν ξεκίνησε. Ναι, βέβαια. Που έχουν και έσοδα και από τα τηλεοπτικά και από το στοίχημα και από τον προπό. Ναι. Λοιπόν, οπότε κάτι άλλο κρύβεται γύρω από από το να πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει το ποδόσφαιρο της γάμα. Υποψιάζεστε κάτι. Εντάξει, καθένας μπορεί να βγάλει συμπεράσματα, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο και είναι και οι στιγμές αυτές που δείχνουμε εμείς οι παράγοντες που ασχολούμαστε με το ερασιτεχνικό. Ναι. Δείχνουμε το τι μας ενδιαφέρει, το αν μας ενδιαφέρει όντως το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της περιοχής μας ή αν στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε και εκλογές τώρα στην ΕΠΟ, έχουμε το μυαλό μας κάπου αλλού. Να βάζουμε παρακαταθήκη για την επόμενη εκκλησική επιτροπή, με άλλα λόγια. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν τα βλέπετε καλά λοιπόν τα πράγματα. Δεν είστε αισιόδοξος ότι ή δεν έχει κανένα νόημα να ξεκινήσει κανένα πρωτάθλημα από εδώ και πέρα. Τζάμπα θα μπουν οι ομάδες στην ταλαιπωρία να ξεκινήσουν οι προπονήσεις. Είναι αδύνατον να γίνει αυτή τη χρονική στιγμή πια το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Το δύσκολο, Χρήστο, και εκεί που πρέπει να εστιάσουμε όλοι μας είναι για την καινούργια χρονιά. Ναι. Γιατί και για τα τοπικά ψάχνουμε, μιλάμε πρωταθλήματα, έτσι. Βέβαια. Για τα ίδια πρωταθλήματα, για τα τοπικά και για την ΓΑΜΑ Εθνική. Ωραία. Γιατί θα ψάχνουμε το καλοκαίρι, θα ψάχνουμε να βρούμε ομάδες να κατεβάσουμε στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί τα παιδιά έχουν συνηθίσει άλλον τρόπο πλέον να περνάνε την καθημερινότητά τους, την ελεύθερη ώρα τους, και θα δυσκολευτούμε πολύ εκεί. Όπως και οι παράγοντες έχουν χάσει πολλά από τη δουλειά τους. Γιατί το αριστεχνικό ποδόσφαιρο κατά βάση βασίζεται στον ερασιτέχνη παράγοντα, ο οποίος πάντα έβαζε το χέρι στην τσέπη για να μπορεί να στηρίξει και να τρέχει τις εξελίξεις της ομάδας του χωριού του ή της πόλης ή της γειτονιάς. Αυτά τα πράγματα πρέπει να δούμε. Γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας και δεν θα έχουμε σωματεία να μπορέσουμε να κατεβάσουμε να έχουμε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί εστιάζω εγώ το πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τριανταφύλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, γιατί ήταν πολύ χρήσιμο όλα αυτά που μας είπατε. Με κάποιον τρόπο πρέπει να επαναφέρουμε τη ζωή μας στα στοιχειώδη, και το ποδόσφαιρο είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, στη ζωή μας, για πάρα πολύ κόσμο, αλλά βλέπετε και αυτό. Είπα και κάτι το οποίο στην επιστολή, αλλά μην φαντάζεστε ότι θα έχω κάποια ενημέρωση ή θα μου ζητηθεί να πω κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Γιατί γράφω στην παράγραφο 7 της επιστολής ότι πρέπει να υπάρξει και στο ποδόσφαιρο καλλικράτης, όπως υπήρξε στους δήμους, στις περιφέρειες, για να σώσουμε κάτι από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Διαφορετικά, έτσι όπως βαδίζουμε, με 10 ομίλους στη ΓΑΜΑ Εθνική, χωρίς νόημα και ουσία να τρέχουν και να ξοδεύονται ομάδες και παράγοντες, και την επόμενη χρονιά να ψάχνουμε να βρούμε ομάδα να κατέβει στην ΓΑΜΑ Εθνική, μόνο αν υπάρξει ένας καλλικράτης και μπορέσουν να υπάρξουν ανταγωνιστικά πρωταθλήματα με elite κατηγορίες σε αναπεριφέρεια, ανατέσσερις νομή, μόνο τότε μπορούμε να ξαναζωντανέψουμε. Γιατί τα παιδιά πλέον δεν έχουν παραστάσεις από τα γήπεδα, δεν έχουν παραστάσεις από μεγάλες ομάδες να έχουν κίνητρο. Εκεί πρέπει να βρούμε κίνητρο στα παιδιά να τα ξαναβάλουμε στα γήπεδα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τριανταφύλου. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, Χρήστο. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.